Όταν ο άνθρωπος εντείνει τον αγώνα του, εκεί παίρνει και πιο πολλές ανάποδες στροφές ο διάολος. Γιατί ξέρει τι όπλο είναι η νηστεία, τι δύναμη έχει η νηστεία. Γι' αυτό ακριβώς σε περιόδους νηστιών, τη Μεγάλη Σαρακοστή, στην νηστεία του 15 Αυγούστου και τώρα στην νηστεία των Χριστουγέννων, που είναι ελαφριά νηστεία, δεν είναι βαριά, ο διάολος τρελαίνεται και κοιτάζει να μας καταστρέψει την νηστεία, βάζοντάς μας να τσακωθούμε, βάζοντάς μας να κατακρίνουμε, βάζοντάς μας να κοιτάζουμε τι κάνει ο ένας και ο άλλος, για να χάσουμε το μισθό που παίρνουμε, θα πάρουμε από το Θεό, από την νηστεία. Να είμαστε σε περιόδους νηστιών πιο επιφυλακτικοί, πιο ξύπνοι και περισσότερο σε εγρήγορση και με περισσότερη προσευχή. Η νηστεία να μην είναι μόνο στο στομάχι. Να είναι και στα μάτια, να νηστεύουν και τα αυτιά από αυτά που ακούνε και η γλώσσα από αυτά που λέει, θα νηστεύουν όλα. Θα κάνουμε την νηστεία και να ξέρουμε ότι επειδή ακριβώς τότε κάνουμε τον διάβολο και πονάει, τότε και εκείνος θα μας επιτεθεί. Να μην σας ανησυχεί καθόλου. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν μπορούσε θα το είχε κάνει. Και αν ακούσετε τίποτα εξυπνάκηδες να σας λένε, επειδή το λέει και η Αγία Γραφή, ότι λερώνουν τον άνθρωπο, είναι αμαρτία για τον άνθρωπο, όχι αυτά που βάζει στο στόμα, αλλά αυτά που βγάζει, αυτά που λέει. Αυτό έχει σημασία. Το λέει ο Χριστός. Και όχι τι θα βάλεις στο στόμα σου. Και θέλουν αυτοί να πούνε, χρησιμοποιώντας το λόγο του Χριστού, ότι η νηστεία δεν χρειάζεται, γιατί είπε ο ίδιος ο Χριστός ότι αυτά που βγάζεις, που λες, θα σε καταδικάσουν, όχι αυτά που βάζεις στο στόμα. Αν σου πει κάποιος κάτι τέτοια εξυπνάδα, θα το πεις και εσύ, εάν τον Χριστό ωφέλησε η νηστεία, θα νηστέψω και εγώ. Εάν κάνω περισσότερα θαύματα από όσα έκανε ο Χριστός, τότε θα καταργήσω την νηστεία. Για την ώρα, αφού εκείνος ωφελήθηκε από την νηστεία, πολύ περισσότερο θα ωφεληθώ εγώ. Και συνεχίστε να νηστεύετε. Και αφήστε τους έξυπνους στην εξυπνάδα τους.